Καθώς πλησιάζει η προθεσμία της 1ης Ιουλίου για παράταση της μεταβατικής περίοδου του Brexit, το Ηνωμένο Βασίλειο λέει ότι δεν θα ζητήσει περισσότερο χρόνο. Ο Μάικλ Γκόβ μου επιβεβαίωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα εξετάσει παράταση της μεταβατικής περίοδου. Από την πλευρά μας, έχω λάβει υπόψη μου τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ανοιχτή σε μια τέτοια παράταση. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Brexit, Μισελ Μπαρνιέ, δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει στο Λονδίνο να διαλέξει τη μελλοντική εμπορική συμφωνία, μια θέση που στηρίζουν οι ευρωβουλευτές. Κάνουμε μια πολύ γενναιόδορη προσφορά στο Ηνωμένο Βασίλειο ως τρίτη χώρα για τη μεγαλύτερη ενιαία αγορά στον κόσμο. Ωστόσο, αυτό που θέλουμε είναι ανταγωνισμός. Είναι θεμητός ανταγωνισμός. Πρόκειται για θεμητό ανταγωνισμό μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να προστατεύσουμε τις προδιαγραφές που θέτουμε σε ό,τι αφορά μεταξύ άλλων το περιβάλλον, τα εργασιακά δικαιώματα, την προστασία των καταναλωτών. Κρίσιμες συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα μεταξύ του Βρετανού Πρωθυπουργού και των ηγετών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, με σκοπό να ξεπεραστεί η καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις.